Μετά από τόσα χρόνια που έχουν οι συνάδελφοι, τώρα μιλάω από τον άνθρωπο, δεν υπάρχει κανένα κιόλα. Στήσαμε μαγαζιά, κάναμε κόπο υδρότα και το μόνο που κάνουμε, χάνουμε κόσμο, αλλάζουν κόσμο τα μαγαζιά. Γιατί φεύγουν από μένα, πάνε στον συνάδελφο, έχουμε πρόβλημα. Ήδη όλα τα μαγαζιά μα ξέρουν πώ είναι η κατάσταση στην αγορά, είμαστε χρεωμένοι και το μόνο που κάνουμε, γεμίζουμε χρέη στα μαγαζιά. Δεν θα σου πω αν πάμε στα σπίτια μα λεφτά, γεμίζουμε χρέη στην αγορά. Και όλα αυτά έχει να κάνει από τότε που βγήκε το τσιγάρο. Εγώ το έχω γράψει και εδώ. Μπορώ να πω ότι ήμουν σίγουρος με τον νόμο και πίστευα ότι θα περάσει. Θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά βλέπω ότι το μόνο που κάναμε χειροτέρεψε την κατάσταση πάρα πολύ. Να πάρω λίγο τον λόγο. Δεν ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε από εσάς να μην εφαρμοστεί ο νόμος ή να πάρετε τον νόμο πίσω. Ήρθαμε να σας πούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εφαρμόζοντας τον νόμο όλο αυτό το διάστημα και σε τι κατάσταση έχει φέρει εμάς τα μαγαζιά. Που εκφράζουμε και τους συναδέλφους αλλά και μια μερίδα πολιτών. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι ανισότητες που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή. Ξεκινάμε τώρα πάλι τη συζήτηση, λες και θα είναι μόνο ο αντικαταστατικός νόμος, αλλά τέλος πάντων. Δημιουργήθηκαν άμεσα ανισότητες λόγω της δομής των καταστημάτων στην πόλη. Άνθρωποι με συγκεκριμένη πελατεία, με συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Άμεσο αντίκτυπο είχαν να υποφεληθούν χώροι, μαγαζιά, εστίες, στα οποία μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νόμιμα ως ένα βαθμό το μέτρο, έναντι άλλων καταστημάτων που λόγω της δομής τους δεν είχαν εξωτερικούς χώρους και χάσανε τον κόσμο τους, άρα αυτοί οι συνάδελφοι ήρθαν σε ένα αδιέξοδο. Τι σημαίνει αδιέξοδο? Ότι ή θα το δούμε σαν αριθμούς ότι εντάξει θα κλείσει ένας, θα ανοίξει ακόμα ένας, άρα είμαστε μία ή άλλη, αλλά στην πραγματικότητα όταν ένας καταστηματάρχης, ειδικά αυτοί που έχουν μια ηλικία των 40 και κλείσει το μαγαζί του, αυτός κινδυνεύει να μείνει άνεργος για πάντα. Και επικρατείται ένας τέτοιος τρόμος και πανικός στην αγορά. Πολλές φορές και πώς τηρήθηκε αυτή τη σειρά. Αυτά είναι οι γενικοί προβληματισμοί. Επίσης, κάποια καταστήματα, που και αυτό δεν είναι εντελώς σωστό, γιατί πάλι θα δημιουργήσει ένα θέμα ανταγωνισμό, αλλά ζητήθηκε να το συζητήσουμε. Κάποια καταστήματα που τώρα άρχισαν να βελτιώνουν το καιρό, αλλά ήδη τρομοκρατήθηκαν και πήραμε μια πολύ σκληρή εικόνα το τι συνέβη. Και όχι μόνο με το τσιγάρο, με ένα σύνολο ελέγχων που δεχτήκαμε το τελευταίο διάστημα. Έχει τη διάθεση ο Δήμος να βοηθήσει στο να τροποποιήσουν κάπως τα καταστήματά τους, να κλείσουν κάποιους χώρους σε συνεννόηση με το Δήμο έξω, να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους για να σταματήσει και σε ένα βαθμό αυτή την ανισότητα. Ότι εγώ είχα ένα κοινό που με στήριζε ξαφνικά, επειδή δεν έχω το χώρο να εξυπηρετήσω, τον χάνω και πάει αλλού. Και από τη στιγμή που δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεκινήσει ο νόμος να εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον νόμο. Γιατί και ο καπνιστής έχει δικαιώματα. Πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά καπνιστών. Δεν ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον νόμο. Αλλά βλέπω ότι ο νόμος δεν είναι δίκαιος. Και θα καταστραφούν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Εγώ είμαι από το 79 να πω είμαι στη δουλειά, από μικρό παιδί. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο μάρτυρο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. 90% κάτω η δουλειά μας. Θα καταστραφούν οικογένειες. Εγώ έχω τρία παιδιά. Δεν ξέρω αν καταστραφώ τι μπορεί να γίνει. Νομίζω και άλλοι συνάδελφοι, σας θέλουμε προσωπικά, εσάς τον Δήμαρχο, δίπλα μας. Θεωρούμε ότι είστε απέναντί μας. Είστε ο άνθρωπος, θα εφαρμόσω τον νόμο. Ναι, αλλά Δήμαρχος είστε, δεν είστε εισαγγελέας. Δείτε λίγο τα προβλήματά μας. Συγγνώμη, σας μιλάω σε πρώτον οικό, αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δηλαδή, βλέπουμε κινήσεις που γίνονται σε άλλους Δήμους. Είδαμε στην Τολεμαίδα το φεστιβάλ το δεύτερο. Είδαμε πώς αντιμετωπίζει ο Δήμος τους καταστηματάρχες. Ξέρω εγώ, είδατε το φυλάδιο της Τολεμαίδας. Δεν είδα να γίνεται κάτι αντίστοιχο εδώ στην Κουζάνη. Δηλαδή, μας αντιμετωπίζετε σαν Δήμος. Το λέω σε εσάς γιατί σε εσάς έχουμε την πρόσβαση. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση παντού. Θέλουμε να είστε δίπλα μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κοντά μας. Πάνε ζόρι γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν έχουν χώρους έξω ώστε να γίνει αυτό. Είναι πολλά τα θέματα της Κουζάνης. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο ομαλά. Να αλλάξει λίγο καιρός. Έπρεπε να γίνουν διάφορα πράγματα από πριν. Να πάρουμε κάποια αντίμετρα, πες το και έτσι, ώστε να είναι τα μαγαζιά έτοιμα και να μην έχουν πρόβλημα οικονομικό. Πρέπει να έχει ειδική μεταχείριση. Έχει 9 μήνες χειμώνα και 3 μήνες καλοκαίρι. Δεν είναι τα τρία καλοκαίρι. Ούτε Λάρισα, ούτε Χαλκίδα. Και 12 μήνες καυσαέριο. Και 12 μήνες του χρόνου καυσαέριο κάθε μέρα τη δει. Πρέπει να έχει μια ειδική μεταχείριση. Όχι από τα νησιά, το ΦΠΑ. Δεν το έχουμε, εντάξει. Το είχαμε. Και εν τέλει έπρεπε να γίνει σε όλη την Ελλάδα.
Ωραία, η νομοθεσία υπάρχει, έπρεπε να ισχύσει παντού, ναι. Να δούμε τι κάνουν, να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν μπορεί δύο δήμοι. Δεν μπορεί δηλαδή στο χέρι σας εδώ αυτό που κάνετε, και είναι και στο χέρι του κ. Καμίνη να τα αφήσει ελεύθερο. Τα παράπονά μας. Είστε ο άρχοντας της πόλης, είμαστε ψηφοφόροι της πόλης, σας στηρίξαμε αρκετοί από εμάς και θέλουμε τη συμπαράστασή σας γιατί η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει. Είναι θέμα καθαρά επιβίωσης. Καθαρά επιβίωσης για όλους τους συναδέλφους. Οπότε πρέπει να σκύψετε πάνω μας, δίπλα μας, να είστε στο πλευρό μας και να μας αφήσετε να ανασάνουμε, να μπορέσουμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να έρθετε στη θέση μας και να αντιληφθείτε τι τραβάμε. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας και τη στήριξή σας οπωσδήποτε. Διαφορετικά είμαστε όλοι χαμένοι. Τέσσερα από πράγματα που έπρεπε να μπωθεί ίσως στη ροή του λόγου οι συνάδελφοι τουλάχιστον που είμαστε στο ΔΣ δεν τα ολοκληρώσαμε όλα σαν αιτήματα. Ο λόγος ο πρώτος που είχαμε και βασικό ήταν να μας πείτε για ποιο λόγο το αποφασιστέ μόνοι σας από ότι τοποθετηθήκατε και σε δημόσιες συζητήσεις και δεν ρωτήσατε ούτε τους δημοτικούς συμβούλους με την έννοια της δημοκρατίας ή της λεγόμενης πλειοψηφίας και συνάρτηση με αυτό για ποιο λόγο γίνεται αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι ή τουλάχιστον την πρώτη μέρα που αναλάβατε τη διοίκηση του Δήμου. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρει και ο Πρόεδρος και αρκετοί από εσάς, όχι όλοι, η συζήτηση αυτή, η πρώτη που κληθήκανε και με τους οποίους συζητήσαμε για την πρόθεση του Δήμου να εφαρμόσει τον αντικαπνιστικό νόμο ή να εντατικοποιήσει τους ελέγχους, ορθότερος όρος, αν θυμάστε καλά είστε εσείς, πέρσι τον Ιούνιο τον καλά και πολύ. Και τι θέλω να πω, ότι πριν την εφαρμογή του νόμου, πριν δηλαδή ξεκινήσει η εντατικοποίηση των ελέγχων, προηγήθηκε μία εκτεταμένη συζήτηση, διαβούλευση, ενημέρωση και θα έλεγα προετοιμασία. Και όπως είχαμε πει, αμέσως μετά την αποκριά, θα ξεκινήσει η εντατικοποίηση των ελέγχων. Άρα δεν έγινε κάτι βιαστικά και δεν έγινε κάτι απότομα, ότι από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είπα το ισχυριστήκατε, απλά τα αναφέρω εγώ για να τα έχουμε από όλοι σαφώς. Στο μυαλό μας. Στις συζητήσεις που είχαμε κάνει, εμείς ξέραμε τα προβλήματα γιατί το είχαμε ξαναντιμετωπίσει στο παρελθόν. Απλά ήθελα να σας πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας και σε χειρότερο βαθμό. Άρα εκ των πραγμάτων η κατάσταση ήταν αυτή. Και εγώ ζήτησα, όπως θυμάστε καλά, να πάμε μαζί σε αυτή την πρωτοβουλία, να ξεκινήσουμε από κοινού και με την βοήθεια και άλλων φορέων της πόλης και της περιοχής την προσπάθεια η πόλη της Κοζάνης και ο Δήμος της Κοζάνης να μετατραπεί σε μια περιοχή η οποία δεν θα έχει τσιγάρο. Δεν θα διαπραγματευτούμε. Προφανώς εδώ, και το έχουμε νομίζω είναι περιττό, για το ποιες είναι οι συνέπειες του τσιγάρου. Ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Και το να θέλει κάποιος προφανώς να βλάψει τον εαυτό του είναι δικαίωμά του. Το να θέλει να επιβάλλει όμως να βλάψει και όλους τους άλλους γύρω του είναι παραβίαση ενός δημοκρατικού δικαιώματος. Άρα λοιπόν το δικαίωμα στο καθαρό περιβάλλον πίστευα, ήθελα, ζήτησα από εσάς να το ξεκινήσουμε και να το κάνουμε μαζί. Και να ξεκινήσουμε όλη αυτή την πρωτοβουλία και να την διαφημίσουμε και να διαφημιστούμε σαν περιοχή. Από κοινού. Εξ όσων ξέρετε, δεν συνενέσα. Έτσι. Θα μιλήσει μετά πάλι. Δεν συνενέσα. Δικαίωμά σας, απόλυτα σεβαστό και επιθυμητό, μετά από τις αποφάσεις των οργάνων σας, για τις οποίες επίσης δεν έχω άποψη και δεν μου πέφτει και λόγος. Δεν έχω πρόβλημα να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς, εφόσον τεθεί το ζήτημα και εγγράφως, σε ένα από τα επόμενα συμβούλια, αμέσως μετά τις γιορτές, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε δημοσίως και όλοι να τοποθετηθούν. Και να τοποθετηθούν απέναντι στην κοινωνία. Για την αφίσα. Νομίζω ότι δεν θα μπω και δεν θα αξιολογήσω μεμονωμένες τοποθετήσεις. Το αν εντάσσω ή δεν εντάσσω σε μια πολιτική αξιοποίηση του γεγονότος, το αφήνω στην κρίση του καθενός. Τον καλώ να διαβάσει την τοποθέτηση και τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βγάλει συμπεράσματα.
αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σήμερα εδώ για να αξιολογήσουμε, εγώ τουλάχιστον δεν θα το κάνω αυτό, την τοποθέτηση ενός συγκεκριμένου μέλους ή ενός συγκεκριμένου εκπροσώπου. Αυτό είναι δικό του θέμα, αυτό είναι και δικό μου θέμα, αλλά δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης. Το αν το έκανε ή δεν το έκανε καν, έπρεπε ή δεν έπρεπε, είναι άλλο ζήτημα και εγώ τουλάχιστον έχω καμία διάθεση να πω σήμερα. Αλλά ας κρυφθεί και ας αξιολογηθεί. Και αν εσείς ως μέλος συμφωνείτε με την τακτική αυτή, επίσης είναι δικό σας ζήτημα και θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο. Επίσης, θέλω να ξεκινήσω ξεκάθαρο κάτι. Ο νόμος, τουλάχιστον στο μέτρο του εφικτού, έχω μπροστά μου όλες τους ελέγχους που γίνονται. Για να ξεκαθαρίσω κάτι και να το έχετε σαφέστατα στο μυαλό σας όλοι και όσοι μας παρακολουθούν και αυτοί που μας ακούνε, αυτοί που θα μας ακούσουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ έχω τη λίστα των ελέγχων. Έλεγχοι γίνανε σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά, εκτός αν ξέφυγε κάποιο. Και επειδή τέθηκε το ζήτημα, ξέρω ότι το έβαλε ας πούμε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει μια στο χωριό δεν θα εφαρμόζεται και στην πόλη, να σας πω ότι υπάρχουν εκτακτικοί έλεγχοι και στις τοπικές κοινωνίες. Και στα χωριά. Έχω εδώ πέρα αναλυτικά σε ποια χωριά, σε ποια μαγαζιά, πότε και πού. Επιβλήθηκε μόνο ένα πρόστιμο για τσιγάρο. Ένα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ο τουλάχιστον εξ αυτού του αντικειμένου, ως προς τα πρόστιμα, δεν έγινε κάποια επέλαση. Ο νόμος εφαρμόστηκε, ο νόμος τηρήθηκε, έλεγχοι γίναν παντού και προς τιμήν σας και προς τιμήν της κοινωνίας, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα τηρήθηκε. Και εξ όσων ξέρω και παρατηρώ και νομίζω πάρα πολύ από εμάς, η Κοζάνη διαφημίστηκε γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για διαφήμιση, διαφήμιση δεν είναι μόνο θετική διαφήμιση. Παρακαλώ και πίσω. Διαφήμιση δεν είναι μόνο η ενεργητική διαφήμιση που θα βάλουμε σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης για να δείξουμε τι ωραία πολλοί είμαστε ή τι ωραίοι που είμαστε, αλλά είναι και το τι πράττουμε. Και κατά την άποψή μου, και επειδή είμαστε μια επαρχιακή πόλη που δεν έχουμε πάντα την δυνατότητα και την ευκαιρία να διαφημιζόμαστε ή να έχουμε θετική διαφήμιση, αυτό από μόνο του ως παρεπίπτον γεγονός, όχι ως κυρίαρχη στόχευση, έχει μια πολύ θετική εξωτερική εικόνα για την πόλη. Για τους πολίτες, για τα καταστήματα, αν και σε ένα βαθμό υπάρχει και το ζήτημα της αντίδρασης που συζητήθηκε. Δεν διέκοψα κανένα φεστιβάλ γλώσσου, οπότε θα έχει λόγο να πει ό,τι θέλει. Δεύτερον, δεν εφαρμόζεται πλέον σε 4-5 χώρες. Ευτυχώς, ο νόμος αυτός και η επιλογή και δημοτικών αρχών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις των ίδιων των καταστημάτων, με το παρεμβάσεις των ίδιων των σωματείων, ο νόμος επεκτείνεται συνεχώς. Στην Πρέβεζα, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, πέρα από τα Τρίκαλα που ξεκίνησαν, αλλά και άλλες πόλεις και άλλοι δήμαρχοι και άλλες πιέσεις ξεκινούν και σε άλλες πόλεις για να ξεκινήσει να εφαρμόζεται ένας νόμος που, κατά την άποψή μου και νομίζω κατά την άποψη πολλών, αυτονοήτως έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια. Και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που δεν το εφαρμόζει. Όλα τα Βαλκάνια, ανατολικές χώρες, δυτικές χώρες στην Ευρώπη, να μην πω σε όλο τον κόσμο, έχουν απαγορεύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το κάβλισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους. Δεν μπορώ να φανταστώ πράγμα που θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα στην Ελλάδα. Και να μην κάναμε τίποτα εμείς, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι σαν να συζητάμε αν έπρεπε να κόψουμε το κάβλισμα μέσα στα κτέλ και στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να καπνίζουμε στα νοσοκομεία ή όχι. Αυτονοήτως όχι. Και για μένα αυτονοήτως κάποια στιγμή το κάβλισμα πρέπει να απαγορευτεί και να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα όπως εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και υπό πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες. Και πάγια θέση είναι ότι ο νόμος τουλάχιστον από τη μεριά του Δήμου και από τις υπηρεσίες του θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Είμαι εδώ διατεθειμένος να κάτσω και να συζητήσω όλο το χρόνο, όλο το καλοκαίρι για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, ποιες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε στα πλαίσια της νομιμότητας για να βελτιώσουμε τα πράγματα και να σας υποστηρίξουμε. Είμαι διατεθειμένος να ακούσω συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά δεν έχω σημαίνει αυτό. Εξού ξέρω ότι η μόνη πρόταση που έχω συγκεκριμένη είναι να μην εφαρμόζουμε τον νόμο, άρα να ξαναεπιτρέψουμε το τσιγάρο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Λεωνίδα, εγώ το θέτω εκ των προτέρων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και πρέπει να είναι σαφές. Μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε από αυτό το σημείο και έπειτα και μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας.
Επίσης, δεν συμφωνώ για το τι έχει κάνει ο Δήμος για την υποστήριξη της αγοράς. Έκανε πάρα πολλά πράγματα και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αντίδραση σήμερα και ισοπεδώνονται πράγματα, αλλά δεν το δέχομαι σε καμία περίπτωση. Εμπορικό σύλλογο, να δούμε την επέκταση του μοντέλου της Λευκής Νήμης. Να σχεδιάσουμε του χρόνου τα Χριστούγεννα. Οι προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια τα Χριστούγεννα, ελλειπείς, μισές, επιδέχονται βελτίωσης, να κάθουμε να το συζητήσουμε όμως. Να κάνουμε πραγματικά και ο στόχος ο δικός μας είναι να μην κάνουμε Χριστούγεννα έξω από την πόλη, να τα κάνουμε στο κέντρο της πόλης και να υποστηρίξουμε τα μαγαζιά. Ο Δήμος δαπανά, και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρήματα για την υποστήριξη της αποκρίνησης. Επιδέχονται βελτίωση, να κάθουμε να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αλλά αυτά έχουν αντίκτυπο στην αγορά. Επίσης, γίνεται πολύ σημαντική προσπάθεια από την Οικονομική Υπηρεσία και μπορεί να σα το πει ο Αντιδήμαρχος για το πώς ο Δήμος θα ανταποκρίνεται καλύτερα ως προμηθευτής πλέον, ως πελάτης μάλλον, τη σχέση της με την αγορά. Αυτά είναι λεφτά που γυρνά στην αγορά και σε εσά. Νομοθετούν άλλοι. Και αν έπρεπε να είμαι εδώ, ίσα πρέπει να είναι εδώ και βουλευτές που έχουν την ευθύνη της νομοθεσίας. Εμείς στείλαμε επιστολή σε συνεργασία με τον Δήμαρχο από τα Τρίκαλα, που είναι και φίλος, στην ΚΕΔΕ, προκειμένου η ΚΕΔΕ να πάρει μια πρωτοβουλία. Υπάρχει μια πρόθεση και από άλλους δημάρχους να κάνουμε μια παρέμβαση στο Υπουργείο. Δεν έχει εκδηλωθεί τώρα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε, ώστε να αλλάξει ο νομοθεσία, να βελτιωθεί και να επικαιροποιηθεί. Έχει μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Τώρα δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε περιπτωσιολογικά, ούτε πώς το λένε μερικώς, αλλά πρέπει να το δούμε συνολικά. Και προφανώς είναι μια κουβέντα η οποία, αν ανοίξει ως διαβούλευση, θα περιλαμβάνει και εσάς σε έναν θεσμικό τρόπο. Στα αρχαία είναι ότι έχουν γίνει ελεγχοί και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται ο νόμος. Έτσι, δεν συζητάμε, ούτε ζητήσαμε, ούτε επισήμως, ούτε ανεπισήμως στο να κάνετε τα στραβά μάτια και στο να μην εφαρμόσει τον νόμο. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως, αυτό που ζητάμε για να κλείσουμε είναι ότι είμαστε ένας πολύ μεγάλος κλάδος. Τονίζουμε τόσο πολύ την τοπική αγορά με προσλήψεις, με συνδεδεμένες επιχειρήσεις που δουλεύουν απέναντί μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πεσμένος τζίρος των καφετέριων δεν έχει επίπτωση να το γνωρίζει η κοινωνία μόνο στο Ριγάκι ή στο γράμματζε ότι στο δικό του σπίτι πήρε λεφτά. Ενοχλούνται οι κάβες, οι προμηθευτές. Προχθές ήρθε αυτός που με προμηθεύει καφέ και νόμιζε ότι επειδή δεν παραγγέλνω τις ίδιες ποσότητες, ότι κάτι έκανα, μήπως πήγα σε άλλη εταιρεία και το λέω όχι, απλά έπεσε ο τζίρος και γιατί και αυτός έχει σπίτι που δουλεύει πάρα πολλά. Δήμαρχε, πάλι δεν είναι εμείς ξαναλέμε, από την πρώτη ώρα που είναι, συμφωνώ, το θέλω να πω, αλλά αν και δίναμε όλη την όθηση και την επικοινωνική που θέλουμε, θα βγαίνουμε ακόμα πίσω. Ναι, Δήμαρχε, αυτό είναι. Την πρώτη ώρα σας στηρίξαμε όσο δεν φαντάζεσαι. Ναι, αλλά εδώ πάμε στην παράμετρο ότι αποδόζουν οι οικογένειες. Όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά, ρισκάρει. Τέλος, λέει, θα κάνω. Στηρίξαμε το Δήμαρχο. Θα δεν αναγκαστικά το στηρίξαμε. Δεν το στηρίξαμε. Αργύρι. Το Δήμαρχο. Γιατί εδώ δεν λοιπόν, για να μην ανακοινωνόμαστε, θέλει το λόγο ο αντιδήμαρχος κ. Βαλέρη. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι αντιδήμαρχος είναι κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει για πάντα, είναι κάτι παροδικό. Έχει πάλι σχέση με επαγγελματίες, μιας και είναι γνωστό ότι ασχολούμαι με λογιστικά, επομένως συναλλάσσομαι και εγώ καθημερινά με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην αγορά και πρέπει να αντιλαμβάνουμε και τα προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι μια εποχή που η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το κύριο πρόβλημα είναι ο περιορισμός των εισοδημάτων και σε δεύτερο βαθμό μεγάλη φορολογία τόσο σε φόρο εισοδήματος όσο και σε ασφαλιστικές φορές. Αλλά επειδή δεν λέω κάτι έξυπνο, εγώ θα ήθελα λίγο να πω το εξής. Μιλώντας τώρα με την θέση του Αντιδημάρχου στο Δήμο της Κοζάνης. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν δίθεται θέμα του να επανέλθουμε σε μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να εφαρμοστεί ή όχι ο νόμος για το κάθισμα, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτά τα οποία λέχθηκαν έως τώρα. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο να προσπαθήσουμε όλοι να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες στις οποίες δεν θα υπάρχει πόλωση, γιατί για μένα πολλώθηκε το κλίμα και έχει πολύ δίκιο ο Αργύρης, νομίζω ο Αργύρης το είπε αυτό, που είπε ότι δημιουργήσαμε ομάδες οι οποίες η μία πήγαινε απέναντι στην άλλη. Σε καμία περίπτωση η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε ένα φυσιολογικό κλίμα, σε ένα ήρεμο κλίμα. Άρα, Ζάτορες, εγώ επειδή έχουμε χώρο έξω, άκουσα από τα μαγαζιά, τι πρόβλημα έχει το τυχή Ερμιόνιο. Γιατί έχει χώρο έξω. Έχουμε χειμώνα.
Έχω παραπάνω άτομα, έχουν γίνει επενδύσεις σε διάφορα. Όλοι έχουν το πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Τα προβλήματα γραμμένα σε σύνολο θα είναι. Δεν θέλουμε να ακούμε εσάς εισαγωγικά απέναντί μας. Θέλουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσουμε όλα τα προβλήματα για να σταματήσει και αυτή η στοχοποίηση δημάρχου, Δέλτα Σίγμα, δημάρχου μαγαζατόρων και τα σχετικά. Όταν θα θέσουμε τα προβλήματά μας, θα είναι, θέλουμε γι' αυτό και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να τα θέσουμε σε όλους και να πάρουμε τις απαντήσεις και τοποθετήσεις από όλους. Αν δεν γίνει, θα τεθεί ως ζήτημα τακτικό σε ένα πληθυντικό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κληθούν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε λύση για το προβλήμα που εντάσσονται και είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας. Αυτό σας είπα. Ό,τι εντάσσεται μέσα στις αρμοδιότητές μας και στις δυνατότητές μας, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, η συνολική λύση δεν ξέρω πώς μπορούμε να σας δώσουμε συνολικά. Ό,τι γίνεται. 30-40% της κοινωνίας προσπαθήστε να διορθώσετε, να τροποποιήσετε τον νόμο γιατί δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι στις αρμοδιότητές σας. Τέλος πάντων, η συζήτηση νομίζω ότι έχει. Παξίτε, δεν είμαι απαντήστη. Το έχω πλέον 5 φορές. Εγώ νομίζω, ρε, έχει απαντήσει ο Γιώργος τα ζητήματα που έχετε βάλει. Με 3 τουλάχιστον προτάσεις. Τα ζητήματα που πρότεινε ο συνάδελφος Γιώργος Βαλαΐς έχει να κάνει και δεν απευθύνεται σε όλο το 100%. Αυτό μπορεί να κάνει ο Δήμος. Σας ρωτήσαμε και τι κάνετε για το 0,5 της ανταποδοτικότητας για τον τουρισμό. Αλλά άσχετο αυτό, έρχεται όλα αυτά. Συγγνώμη, αν θέλει Γιώργο, αν θέλει να προχωρήσω. Όλα αυτά. Όλα αυτά είναι μη μέτρα για μας. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σημερινή κοινωνία σαν τώρα, έτσι που το ζήσαμε και το 10, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, γιατί δεν απαντήθηκε και η χρονική στιγμή που θέλατε και εφαρμόσατε. Χωρίς την πλειοψηφία. Σας το είχα απαντήσει και γιατί. Αν θέλετε. Συγγνώμη. Το πρόβλημα των πολιτών, Γιώργη, δεν είναι το πρόβλημα. Αξιολογικές κρίσεις για το πρόσωπο του Δημάρχου. Γιώργο, δεν πειράζει. Με τέτοιο τρόπο, σε μια τέτοια συγκέντρωση, Νίκο, είναι ατυχέστατες. Δεύτερο, για το 05, γιατί εγώ θα λέω αλήθειες. Πόσα λεφτά εισφράττει ο Δήμος από το 05. Πόσοι από όσους παρευρίσκονται εδώ μέσα έχουν καταβάλει το 05. Μερικοί προς τιμή τους το έχουν καταβάλει. Αν και δεν το ξέρω. Λοιπόν, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Να μιλήσω. Λοιπόν, δεν καταβάλλετε το 05 στο σύνολό σας. Και μάλιστα, εγώ όταν είχα μιλήσει πριν από κάποια χρόνια, όχι με τον κύριο Λιγάκη, είχα πει ότι αυτό είναι μία αδικία την οποία κάνει ένας συνάδελφος στον άλλο συνάδελφο. Δεν μπορεί ένας να έρχεται να πληρώνει το 0,5 και ο άλλος να κάνει το κορόιδο. Διαστρεβλώνετε τον ανταγωνισμό μεταξύ σας. Όσοι δεν έρχονται να κάνουν και να ζητήσουν κατάληψη κοινόχρησης του χώρου, δεν περνάνε από τις υπηρεσίες του Δήμου να καταβάλουν. Μισό λεπτό να τελειώσω. Και αυτό το φοβερό ποσό το οποίο εισφράττει ο Δήμος από το 0,5, το γνωρίζει κανένας πόσο είναι. Είναι περίπου 40.000. Για πείτε μου λοιπόν με 40.000 πόσες δράσεις μπορεί να κάνει ο Δήμος ανταποδοτικές ή εν διάφορη περιπτώσει, αν θεωρήσουμε ότι κάνει πολλαπλές. Τα Χριστούγεννα, τα Λασάνια, κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες δίνονται και που θεωρητικά θα μπορούσαν να τονώσουν τη δραστηριότητα και των δικών σας επιχειρήσεων. Είναι λιγότερα τα λεφτά που ξοδεύονται σε αυτές τις δράσεις. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέμε ότι κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το πρόβλημα προέρχεται από τη δυνατότητα που περιορίζουμε τον καπνιστή, το βάζουμε στο περιθώριο, δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να έχει ένα δημόσιο χώρο και εμάς οι πελάτες μας, οι περισσότεροι από εδώ είμαστε άκαπνοι και θα θέλουμε και τα μαγαζιά μας να είναι μη καπνιστών. Αλλά όταν ο πελάτης μας είναι καπνιστής και δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να έχει ένα δημόσιο χώρο, χάνουμε έτσι.